Ξαφνικά γυρίζει ο κόσμος μου ανάποδα, μέσα σε μία μέρα. Δεν, δεν ήξερα τι μου συνέβαινε πραγματικά, είναι φρικτή η πόνη. Αποχαιρετούσα τον κόσμο για πρώτη φορά, χωρίς να ανανεώσω το ραντεβό μου για την επόμενη σεζόν. Ήταν πολύ δυσάρεστο για τη μητέρα μου και για τον πατέρα μου ε, να βιώσουν την ίδια δοκιμασία για το παιδί του. Κι η ώρα που, που πήγαινα στο χειρουργείο, είναι σαν μία απίστευτη δύναμη μέσα. Έχω αντιληφθεί, καταλάβει πλέον από πρώτο χέρι, ότι τη μεταστροφή του ο κάθε άνθρωπος σε κάτι καλύτερο την οφείλει πάντα σε μία δοκιμασία. Δεν φοβήθηκα ότι θα πεθάνω. Ε, απλά διερωτήθηκα αν άξιζα να ζήσω μέσα από τον θάνατο ενός άλλου ανθρώπου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε θα είμαστε τέτα τέτ με ένα αγαπητό και εκλεκτό συνάδερφο, τον Σταύρο Κυπριανού. Σταύρο, καλώς ήρθες στο τέντα τέτ. Ευχαριστώ Α, για την πρόσκλησή σα. Πε μα, εσύ που βρισκόμαστε, για... ξενάγει σε εμά. Βρισκόμαστε στο μουσιακό χώρο του ΡΙΚ, που βρίσκεται στο αρχείο, ένα χώρο όπου φιλοξενεί την ιστορία του Ραδιοφωνικού Ιδρύματο Κύπρου. Και νομίζω ότι όποιο αποφασίσει να επισκεφτεί το αρχείο, θα γνωρίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσα από τα εκθέματα, τις φωτογραφίες και το αρχαιακό υλικό, ακριβώς την ιστορία του Ραδιοφωνικού Ιδρύματο Κύπρου. Λες μετά από χρόνια να έχουν και δικές σου φωτογραφίες εδώ. Ε, ναι, δεν νομίζω, γιατί δεν, είμαι, δεν θέλω να γράψω ιστορία με τον τρόπο που έγραψαν οι συνάδελφοι. Θα έχουν φωτογραφία στο σου. Και θα είναι και, ξέρεις, ασέλγεια προς αυτά τα, τα άτομα που δούλεψαν και σε καιρούς δύσκολους στο Ραδιοφωνικό Ιδρύμα Κυπρου. Uh, πέρασαν uh, εισβολή, πραξικόπημα. Να θέλω yeah. εγώ να μπω στη... Αλλά και σε καιρούς δημιουργικού για το Ιδρύμα. Απλά φαντάζομαι επειδή η ιστορία εξελίσσεται θα έχει μια φωτογραφία σου και θα γράφει Σταύρος uh, Κυπριανού uh, πρωινή ενημέρωση 2006. 2006. Με 2036. Γιατί να μην uh, μπει αυτή η φωτογραφία απέναντι από την δική σου για να είμαστε δεν Σωστό και αυτό. Από το 2006 το κάνει. Από ε. το... το 2006, 2006 ξεκίνησα ε, την παρουσίαση τη ε, πρωινή ενημέρωση. Ε, ήταν τότε που είχε φύγει ο Χρή αυτό ο Τσουρούλη για να πάει στο Σίγμα mm -hmm. μαζί με τη Μέλανη και είχαμε αναλάβει την εκπομπή ε, έτσι στα πολύ έκτακτα και πρόχειρα μαζί με τη την Καβριέλα, ε, την Χριστόδουλο. Και δηλαδή, 14 χρόνια ξυπνά τι ώρα. 14 χρόνια ξυπνώ στις 5 το πρωί. Ε, έχω συνηθίσει, μπορώ να πω. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές χωρίς ξυπνητήρι. Ε, μέχρι να ετοιμαστώ, να διαβάσω τι γράφεται και να ακούσω τι λέγεται στο ραδιόφωνο. Έρχομαι πάνω στο ΡΙΚ και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για να βγούμε στον αέρα. Ε, μαζί με τη Σταυριανή, η οποία έρχεται νωρίτερα στο, στο ΡΙΚ μαζί με τον σκηνοθέτη μας, τον Πανίκο τον Νικολάου και την ευγενία της ΣΕΡΓΗ και ξεκινά μια ομαδική δουλειά από πολύ νωρίς το πρωί. Και, φαντα... και τελειώνει το βράδυ, αργά το βράδυ. Και φαντάζομαι κοιμάσαι νωρίς, ξέρω εγώ, 10 η ώρα, 11. Ναι. Ε... Για να ξυπνάς το πρωί. Ναι, λογικά, αυτό θα έπρεπε να, mm -hmm. να κάνω, Όμω, έχω μάθει να κοιμάμαι αργά. Δηλαδή? Μετά τα μεσάνυχτα. Γιατί θεωρώ πως με αυτόν τον τρόπο μπορώ ε, να, να, να δουλεύω σε μια τύπη βάρδια mm. ε, για να μαζεύω ό,τι μπορεί να προκύψει αργά το βράδυ, mm -hmm. να το έχω έτοιμο το πρωί, να το δώσω στο στους συναδέλφους. Δηλαδή κάπως έτσι. Είναι και θέμα συνήθειας όμως. Και δεν σκέφτεσαι κάτι άλλο μετά από αυτό. Δηλαδή μια άλλη εκπομπή. Για την ώρα σίγουρα... Το μυαλό μου δεν σταματά να σκέφτεται. Όμως είμαι πολύ τη άποψη πως α, η χρονική συγκυρία για να κάνεις κάτι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία αυτού που θα επιχειρήσεις να κάνεις. Ο κόσμος με, με έχει μάθει μέσα από την πρωινή ενημέρωση ε, και θεωρώ πως Απλά αυτό το που πρωί. βγαίνει τώρα προ τα έξω ναι. μαζί με τη Σταυριανή δεν έχει κάνει ακόμη τον κύκλο του. Απλά το πρωί... Δεν βλέπει πολύ κόσμο τηλεόραση. Το να πα σε μια πιο βραδινή ώρα ή να πα σε ένα άλλο πόστο, όπω είναι αυτό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, είναι μια εξέλιξη. Και σε ρωτάω γιατί γράφτηκε ότι τώρα με την αποχώρηση τη βοηγό Αλεξανδρινού σου έχει προταθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. είναι αλήθεια. Και είναι πολύ δημιουργικό για μένα μου. Έχει προταθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ε, άλλωστε. Ήμουν ξανά σε αρκετά κεντρικά δελτία ειδήσεων. Ενώ εκτό Σαββατοκύριακου α, κάναμε μαζί κεντρικά και με την Εμιλία την Κενεβέζου προδεκαετία ακόμη, α, όταν ήμουν πολύ πιο νέο. Αλλά α, τώρα μπήκε και μια άλλη συγκυρία. Δυστυχώ, λόγω α, της α, πανδημίας, των συνεπειών αυτού του ιού. Ειδικά σε ευπαθεί ομάδε, θεωρώ ότι ακόμη χρονικά δεν μου επιτρέπεται να δουλέψω με μια πιο μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Η ετοιμασία του κεντρικού δελτίου ειδήσεων απαιτεί ομαδική δουλειά με αρκετού συναδέλφου, προσωπική επαφή, πολλή προετοιμασία για να βγει το δελτίο προς τα έξω. Οπότε δεν θα μπορούσα αυτή τη στιγμή ακόμη και να ένιωθα ότι ήταν το επόμενο βήμα για μένα, να το έκανα. Ο λόγος, η αφορμή, το αποψινού μας τα ΤΕΤ, α, είναι ο εξή. Είσαι ένα πολύ δημοφιλές, πολύ αγαπητό τηλεοπτικό πρόσωπο. Α, είσαι ένα πρόσωπο που αγαπάει σχεδόν όλος ο κόσμος και αυτό έχει φανεί. Α, και επίσης είσαι ένα πρόσωπο που πέρασες μία περιπέτεια υγείας, την οποία δημοσιοποίησες, ε, βγήκε και ένα βιβλίο το «Υπάρχουν άγγελοι» που έγραψες το οποίο έχει να κάνει με τη δωρεά οργάνων και όλη αυτή η ιστορία πιστεύω ότι ε, αξίζει να ακούγεται ε, Καταρχάς τώρα πώς είσαι, πώς, πώς νιώθεις Δόξα τω Θεώ είμαι καλά ε, Οι μεταμοσχευμένοι θα πρέπει να παρακολουθούνται συχνά ε, και να αξιολογείται η κατάσταση της υγείας τους γιατί πάντα θα έχουν μέσα τους ένα ξένο σώμα, το οποίο ο οργανισμός τους δεν θα αναγνωρίζει ως δικό του, άρα θα το πολεμά. Ε, λαμβάνουμε μια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή που καταστέλνει την άμυνα του οργανισμού, το ανοσοποιητικό, το ρίχνει δηλαδή. Άρα ε, έχουμε συνέχεια την έγνοια για το αν μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Ε, αυτό που λείπει όμως, από την Κύπρο και θα ήθελα να το πούμε αφορμή την ερώτηση τάσο μου, είναι μια υπατολογική κλινική η οποία θα προσφέρει στους ασθενείς με χρόνιες υπατοπάθειες, όχι μόνο τους μεταμοσχευμένους, μια ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών τους και μια ποιοτική, αν προσφοράς προσφορά στον τομέα της υγείας προς αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έτυχε να περάσουν δύσκολα και τώρα που είναι καλά, θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι καλά για να είναι παραγωγικοί ε, στην κοινωνία. Mm -hmm. Το βιβλίο είναι αυτό: Το υπάρχουν, Άγγελοι. Μια αληθινή ιστορία για το μεγαλείο τη δωρεά οργάνων. Ε, αυτό το βιβλίο θα το βγάζεις και στην Ελλάδα, από ό,τι ξέρω, αλλά αυτό έχει αναβληθεί λόγω <στοίλιο> του κορονοϊού. Ναι, <στοίλιο> κυκλοφορούσε ε, ε, στα βιβλιοπολία του Ιανού, mm -hmm. στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όμω μα πρόλαβε ο κορονοϊό. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα κάνω ερωτήσεις. Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο. Έτσι οι ερωτήσεις θα είναι αυθεντικές και για να μάθει και ο κόσμος και για να ακούσει ο κόσμος την ιστορία σου. Λοιπόν, είσαι στην τηλεόραση καθημερινά, είσαι ένα αγαπητό πρόσωπο, είσαι ένας επιτυχημένος δημοσιογράφος και ξαφνικά τι γίνεται. Ξαφνικά γυρίζει ο κόσμος μου ανάποδα. Μέσα σε μία μέρα. Ε, ξύπνησα ένα βράδυ με φρικτούς πόνους στα πόδια χωρίς να γνωρίζω περί τίνος πρόκειται ε, δεν, δεν ήξερα τι μου συνέβαινε πραγματικά είναι φρικτή η πόνη που μπορεί να αισθανθεί κάποιος ε, βιώνοντας αυτή την ασθένεια ε, γιατί αυτή η πολυνευροπάθεια η αμυλοειδικη πολυνευροπάθεια χτυπά το κεντρικό περιφερικό ε, νευρικό σύστημα και Ξεκινούν τα προβλήματα από τα κάτω άκρα. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα ποτέ πριν όχι, από αυτό. Όχι, δεν είχα βιώσει κάποιο mm -hmm. πρόβλημα. Πολύ σπάνια πήγαινα στο γιατρό mm -hmm. δεν έκανα αναλύσει κακώ. Ε, Θα το βρίσκεις. Όχι. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είχε καμία σχέση mm -hmm. με γιατρού και γιατρία πέραν των συνεντεύξεων που έπαιρνα στην πρωινή εκπομπή. Έκανε καλή ζωή ή, ας πούμε, κάπνιζες, είκανες, α πούμε, κάπνιζε, έκανε κάποιε παρασπονδίε. Ναι, δεν, η ποιότητα ζωή μου δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Ε, ακόμη ένα λάθο. Ε, και στο τέλο, θα δει πώ μια δοκιμασία μπορεί να λειτουργήσει και ω ευλογία για έναν άνθρωπο, γιατί τον αναγκάζει με την καλή έννοια να αλλάξει. Να γίνει καλύ, η καλύτερη εκδοχή του, του εαυτού του. Οπότε, ξεκινούν αυτά τα προβλήματα. Α, λίγο προηγουμένω είχαν ξεκινήσει και στη μητέρα μου παρόμοια συμπτώματα. Ξεκινήσαμε να το ψάχνουμε. Ε, περάσαμε από διάφορους ε, γιατρούς ε, Δεν ήμασταν και τόσο υποψιασμένοι Στην αρχή ε, Στη συνέχεια Μια πολύ καλή γιατρός Νευρολόγος Ανακαλύψει το πρόβλημα στη μητέρα μου Γίνεται ανάλυση DNA Επιβεβαιώνεται ότι είναι φορέας της γενετικής αυτής πάθησης Η οποία έρθε στην Κύπρο γύρω στο 1190 ε, Από την Πορτογαλία Μέσω του ριχάρτου του Λιοντόκαρτου Όταν κατέληξε στην Κύπρο είναι η λεγόμενη νόσος, νόσος του Σταυροφόρου. Το σταυροφόρο, ναι. Είναι μία από τις νόσους του Σταυροφόρου. Ε, αυτή δεν είναι η επιστημονική ε, ονομασία, είναι η ονομασία που επικράτησε. Που, ε, ποιος είναι ο απλός ορισμός της, ας πούμε. Είναι μια ε, νόσος η οποία ουσιαστικά πλήττει το νευρικό σύστημα ε, του ατόμου ε, και ε, είναι μια εκφυλιστική βασικά νόσος, η οποία καταστρέφει σιγά-σιγά και τα νεύρα αλλά και τα ζωτικά όργανα του ανθρώπου. Δηλαδή από τη στιγμή που θα α, εκδηλωθούν τα συμπτώματα αυτής της νόσου ο ασθενής μοιάζει σαν ένα κερί που το ανάβεις και στην πάροδο του χρόνου θα σβήσει και θα λιώσει όπως ακριβώς θα είναι και η πορεία του κεριού. Είναι φρικτός ο τρόπος α, με τον οποίο πέθαιναν οι ασθενείς πριν τη θεραπεία της μεταμοσχευσής πριν από τη δεκαετία του 90 πέθαιναν ουσιαστικά χωρίς να ξέρουν από τι πεθαίνουν έλειωναν μέσα στα σπίτια τους δεν μπορούσαν να βγουν έξω παλιότερα ήταν και τα ταμπού κλειστές μικρές κοινωνίες αντιλαμβάνεσαι και υπέφεραν πάρα πολύ αρχές της δεκαετία του 90 ξεκίνησαν να γίνονται οι πρώτες μεταμοσχεύσεις και Κύπροι ασθενείς ξεκίνησαν να πηγαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να λαμβάνουν τη θεραπεία που είναι η μεταμόσχευση ύπατος, που ήταν τότε η μεταμόσχευση ύπατος, που ήταν μέχρι το 2015 η μεταμόσχευση ύπατος, γιατί σήμερα ευτυχώς υπάρχουν α, φάρμακα και εντοφλέβια, mm -hmm. α, αλλά και κάποια φάρμακα που λαμβάνεις από το στόμα, που βοηθούν ακριβώς το να μην εξελιχθεί και να αποφύγεις τη μεταμόσχευση, που είναι μια τεράστια επέμβαση, πολύ δύσκολη επέμβαση, που δυστυχώ δυστυχώς σου αφήνει πάρα πολλά κατάλληλα. Δεν σίγουρα η ποιότητα της ζωής σου μετά τη μεταμόσχευση σε σχέση με την κατάσταση που ήταν κάποιο ασθενή πρωτού μεταμοσχευτή, είναι πολύ πιο καλή, για να λέμε την αλήθεια. Όμως σίγουρα μια μεταμόσχευση, λόγω της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνει, θα σου προκαλέσει μακροπρόθεσμα ζητήματα στα νεφρά ίσως, στα μάτια. Ε, οι ασθενεί από αμυλοείδωση τάσο ε, υποφέρουν και από άλλες, ε, από άλλες παρενέργειες, γιατί η ασθένεια σε κάποιο βαθμό συνεχίζει να εξελίσσεται στον οργανισμό. Ε, ένα ποσοστό αυτής της πρωτεΐνης που παράγεται από το ύπαρ και προκαλεί αυτές τις ανοναλίες ενώ σταματά να παράγεται από το υπάλληλο τη μεταμοσχευσή, εξακολουθεί να παράγεται στον εγκέφαλο και κάποιοι υποφέρουν από γλάφκομα, ίσω θα χάσουν και την όρασή του, ε, από εγκεφαλικά, από καρδιακά, ε, από ανομαλίε στους νεφρούς και ε, τα πράγματα δεν θα είναι και τόσο εύκολα, αν δεν υπάρχει μια ε, σφαιρική και ουσιαστική ιατρική αντιμετώπιση στη μεταμοσχευτική του πορεία. Εσένα τι κατάλληλα θα έλεγε τώρα ότι σου άφησε. Εγώ λόξα το Θεώ είμαι καλά. Ε, είμαι στον πέμπτο χρόνο μετά τη μεταμόσχευση. Ε, δεν αντιμετωπίζω οποιοδήποτε πρόβλημα πέρα από τους πόνους που μου έχουν μείνει και τα μουδιάσματα που, έχουν, που μου έχουν μείνει στα πόδια. Ε, έχω ε, χάσει την απώλεια αίσθηση του ζεστού και του κρύου ε, κάτω από το γόνατο, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι μακροπρόθεσμα τι ε, Όσο εξακολουθεί στην Κύπρο να απουσιάζει μια πολυθεματική ομάδα ιατρών που θα παρακολουθεί αυτούς τους ασθενείς, τα αποτελέσματα δεν θα είναι ευχάριστα. Υπάρχει επιδημιολογική έρευνα η οποία έγινε από το Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας, mm -hmm. η οποία δείχνει ότι μετά το 7ο έτος της μεταμόσχευσης, το 36 με 40% των ασθενών αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, σαν και αυτά που έχω προαναφέρει με την όραση κτλ. Και, και κάποιοι από αυτούς έχουν φύγει, και μάλιστα σε νεαρή ηλικία. Άρα θα πρέπει το κράτος άμεσα να αποφασίσει ότι εδώ είμαστε, θα πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτούς τους ανθρώπους, να μην τους αφήσουμε στο έλεος του Θεού. Δεν λέει ότι υπάρχουν γιατροί, παθολόγοι με ειδικό ενδιαφέρον στην υπατολογία, που παρακολουθούν τους ασθενείς σήμερα, όμως αυτοί οι γιατροί είναι επιφορτισμένοι και με άλλα καθήκοντα. Δεν είναι αρκετό αυτό. Χρειάζεται μια κλινική, η οποία θα στελεχώνεται από ειδικού, από παθολόγους, από χειρουργούς, στο ΙΠΑΡ και από άλλε ειδικότητε σε συνεργασία με κέντρα αναφοράς στο εξωτερικό για να δίνουν τη δυνατότητα σε αυτού του ασθενεί να ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον. Είναι σπάνια νόσο πάντω. Είναι λίγο ο κόσμο που νοσεί, από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι, είναι γύρω στι 40. 40 οικογένειε σε όλη την Κύπρο. Και κάπου είχα διαβάσει για την Πάφο. Ότι η πάφωση... συγκεκριμένε περιοχέ είναι ε, η περιοχή της Κερίνιας mm -hmm. και η Πάχνα, η κοινότητα τη πάχνας και κάποιες οικογένειες από την Πάφ. Mm -hmm. Αλλά μιλάμε mm -hmm. για πάρα πολύ λίγα περιστατικά. Mm -hmm. ε, όσο μιλάμε για αυτή την ασθένεια, ε, τόσο θα μειώνονται και οι φορείς γιατί ε, η επιστήμη σήμερα δίνει τη δυνατότητα, ε, για παράδειγμα, στα νέα ζευγάρια που είναι φορεί αυτής τη ασθένεια, να κάνουν. Παιδιά, εάν το επιθυμούν, με τη μέθοδο της προεμφυτευτικής. Mm. Άρα α, υπάρχει δυνατότητα, με την ενημέρωση, να μειωθούν και οι φορείς. Μάλιστα. Πάμε λίγο ξανά στην ιστορία σου. Πρώτα α, διαπιστώνεται, τέλος πάντων, αυτή η ασθένεια στη μητέρα σου α, και μετά α, φτάνεται στο συμπέρασμα ότι έχεις και εσύ την ίδια ασθένεια. Ναι, όμως δεν τολμούσα να πάω να κάνω τη γενετική εξέταση, ε, γιατί ίσως να μην ήμουν σε θέση να δεχθώ το αποτέλεσμα. Ε, έψαχνα, έλεγα μήπως είναι πρόβλημα, α, ξέρω εγώ, οσφυαλγίας, είναι κάτι άλλο. Έστρεψα τα φώτα αλλού, θέλοντας να αποφύγω το ενδεχόμενο να είμαι κι εγώ φορέας της ασθένειας. Γιατί ήξερα ότι από τη στιγμή που έχω συμπτώματα και θα επιβεβαιωθεί ακριβώ ε, αυτό που φοβόμουν, θα έπρεπε να ακολουθήσω τον ίδιο δρόμο με τη μητέρα μου. Να πάω στην Αγγλία, σε ένα σπίτι, στα ξένα, να κλειστούν σε ένα διαμέρισμα και ένα μέρα. Δεν μπορούσα να το αντέξω αυτό. Μουλάξαν έτσι, νόμιζα. Η μητέρα σου πότε το έκανε. Ένα χρόνο νωρίτερα από μένα, ακριβώ ένα χρόνο πριν από μένα. Είναι κληρονομική ασθένεια, ε? Ναι. είναι. Mm -hmm. Είναι κληρονομική. Ε, θα πρέπει να, να είναι φορέα ο ένα εκ των δύο γονέων. Για να πάρει το παιδί ή το γονίδιο. Έχει αδέλφια. Ναι. Αλλά... Όχι, μόνο, Δεν, μόνο, μόνο σε... σε μένα. Μάλιστα. Και κάνει τελικά την εξέταση και σου ανακοινώνεται ότι πάσχεις... Πώ είναι η επιστημονική ονομασία, είπαμε. Είναι αμυλοειδική πολυνευροπάθεια. Πάσχει από αυτή τη σπάνια ασθένεια και ξεκινά τι διαδικασίε για να πα στο εξωτερικό. Ξεκινώ τι διαδικασίε να πάω στην Αγγλία. Τι ήξερα λίγο πολύ, γιατί βίωσα όλο αυτό το ταξίδι τη μητέρα μου. Αυτό σου το κάνει πιο εύκολο ή πιο δύσκολο. Ναι, σίγουρα. Όταν πλέον μπαίνει σε μια βιωματική διαδικασία να δει σε πρώτο πλάνο τι συμβαίνει σε ένα πολύ δικό σου άτομο, πλέον αναπόφευκτα είσαι πιο έτοιμο να δεχθεί αυτό που θα βιώσει. Και αυτό ναι, με βοήθησε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Ε, βεβαίως Βεβαίω είναι διαφορετικό να το βιώνει εσύ ο ίδιο. Είναι διαφορετικά τα συναισθήματα, είναι διαφορετικές οι φοβίες και οι φόβοι που αναδύονται μέσα από αυτή την ιστορία Αλλά ο άνθρωπος θεωρώ ότι την ώρα της ανάγκης Είναι έτοιμος να βρει τις κρυμμένες του δυνάμεις Για να μπορέσει να επιβιώσει Όλοι έχουμε απίστευτες δυνάμεις Τις οποίες δυστυχώς αφήνουμε ανενεργές Και τις ανασύρουμε από μέσα μας μόνο ...την ώρα της ανάγκης. Ενώ αν τις χρησιμοποιούσαμε ε, σε ένα πολύ μικρό ποσοστό... ...κατά τη διάρκεια της ημέρας ε, ή της κανονικότητας μας, θα, θα κάναμε θαύματα. Με το ΡΙΚ τι έκανες, ανακοίνωσες δηλαδή στο κανάλι ότι πρέπει να φύγεις ε, για ναι. ένα χρονικό ανακοίνωσα διάστημα. Ναι, ανακοίνωσα στη διεύθυνση του ΡΙΚ ότι ε, πρέπει να φύγω. Ε, απόλυτη κατανόηση... Ε, μεγάλη στήριξη από όλους τους συναδέλφους και ετοίμασα τα πράγματά μου, αποχαιρέτησα τον κόσμο, έκλεισαν τα φώτα και έφυγα. Αλλά ήξερα από μέσα μου ότι την ώρα που αποχαιρετούσα τον κόσμο ότι θα ερχόταν η στιγμή που θα επέστρεφα. Το ένιωσα, το ένιωσα πάρα πολύ έντονα. μέσα Σκεφτόσουν θετικά. Σκεφτόμουν θετικά. Και θεωρώ πως αυτό... Uh, παίζει μεγάλο ρόλο uh, στην έκβαση μιας δύσκολης κατάστασης. Το να σκέφτεσαι θετικά, το να ελπίζεις, το να πιστεύεις, uh, βασιζόμενος πάντοτε και σε ρεαλιστικά δεδομένα. Ναι, παίζει, παίζει ρόλο. Αλλά ήταν παράξενο το γεγονός γιατί αποχαιρετούσα τον κόσμο mm. για πρώτη φορά χωρίς να ανανεώσω το ραντεβό μου για την επόμενη σεζόν. Πόσο έμεινε εκτό τηλεόραση. Ακριβώ ένα χρόνο και κάτι. Θα μπορούσε να ήταν μεγάλο το χρονικό διάστημα. Γιατί κανένα ασθενή που μπαίνει σε λίστα αναμονή για μεταμόσχευση δεν γνωρίζει πότε και εάν θα μεταμοσχευτεί. Ε, αν ανατρέξει κανείς στη βιβλιογραφία και στα διεθνή στατιστικά στοιχεία τάσο, θα δει ότι ένα 20% των ασθενών που βρίσκονται σε λίστες αναμονής σε όλο τον κόσμο πεθαίνει. Δεν καταφέρνει ποτέ να πάρει αυτή τη δεύτερη ευκαιρία λόγω της έλλειψης μοσχευμάτων. Είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη που πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω της έλλειψης μοσχευμάτων. Και πα στην Αγγλία που... Στον... Μπέρμιχαμ. στον Μπέρμιχαμ. Έχεις πάει στον Μπέρμιχαμ. Ε, νομίζω πως όχι. Να πας. Είναι εκεί το νοσοκομείο. Που... Το μεταμοσχευτικό κέντρο, το Queen Elizabeth, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Ε, Καινούριο, λειτουργήσε μόλι το 2010, πριν από 10 χρόνια. Mm. Ε, Και πώ παίρνει σειρά για μόσχευμα, Καταρχά, πρέπει να πα για το λεγόμενο προμεταμοσχευτικό έλεγχο. Mm -hmm. ε, γίνεται ένα εξονυχιστικό έλεγχο στην κατάσταση τη υγεία του ασθενού. Για να δουν οι γιατροί εάν είσαι έτοιμο να τρέξει αυτό το μεγάλο μαραθώνιο. Αν θα αντέξει δηλαδή ο οργανισμό σου αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Ε, άρα, πρώτα απ' έλεγχο, εξετάσει, ε, σεμινάρια για να σε ενημερώσουν για τα πάντα εκεί οι γιατροί για το τι θα αντιμετωπίσει, τι θα βιώσει ε, πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά. Είναι μια ε, ε, διαδικασία που ακολουθείται. Σε όλε τι περιπτώσει των ασθενών που θα μπουν σε ένα μεγάλο χειρουργείο και αυτή η ενημέρωση απομακρύνει του φόβου. Γιατί έρχεσαι πιο κοντά στην αλήθεια, σε ενημερώνουν οι ειδικοί και πλέον οι όποιοι φόβοι και α, αν θέλει προβληματισμοί α, φεύγουν και σε πιο έτοιμο να δεχθεί αυτό που θα ακολουθήσει. Και η μητέρα σου στο ίδιο νοσοκομείο ήταν. Στο ίδιο νοσοκομείο, μέναμε στο ίδιο σπίτι. Ε, δεν ήρθε... είχε φύγει μέχρι να πας εσύ? Είχε φύγει δύο μήνες νωρίτερα και τα κλειδιά δεν τα παρέδωσε στον Ινδόσπι ε, τον αλλά σε μένα. Μάλιστα. Εντάξει, φαντάζομαι ήταν πολύ δυσάρεστο για την ίδια να το ξαναζήσει όλο αυτό. Ήταν πολύ δυσάρεστο για τη μητέρα μου και για τον πατέρα ε, μου ε, να βιώσουν την ίδια δοκιμασία για το παιδί τους. Ε, νομίζω ότι ε, όσοι είναι οι και μας βλέπουν ε, μπορούν να καταλάβουν ε, και ιδιαίτερα όταν έχουν περάσει ήδη από την ίδια δοκιμασία. Ε, κλείνεις τα μάτια σου πριν από το χειρουργείο και δεν ξέρεις ούτε που πας ουσιαστικά ε, παρά το γεγονός ότι λαμβάνεις αρκετή ενημέρωση, αλλά ούτε αν θα τα καταφέρεις. Ούτε θα τα ξανανοίξει. Δηλαδή. Ούτε θα τα ξανανοίξει. Έτσι ένιωθε την ώρα που σε πήγαινα στο χειρουργείο. Την ώρα που, που πήγαινα στο χειρουργείο ένιωθα μια απίστευτη δύναμη μέσα μου. Δηλαδή ήταν σαν να είχα κατεβάσει ένα μπουκάλι γρασί. Κάποιο με είχε μεθύσει. Ε, έβλεπα κάποιου δικού μου ανθρώπου που ήταν εκεί μαζί μου ε, και κάποιους ανθρώπους της παρικίας, που έγιναν πλέον η δεύτερη μου οικογένεια, που ήρθαν εκεί για να μου καλή επιτυχία, αυτά που ήταν ψιλοσυγκινημένοι, που... εγώ έκανα πλάκα. Και με τους ανθρώπους αυτούς, και με τους νοσηλευτέ και με τον γιατρό. Αγγλή. Ο γιατρός που έκανε τη μεταμόσχευση, ο επικεφαλής μεταμόσχευτής, ήταν Ιταλός. Mm. Και ναι, η ομάδα των γιατρών ήταν Άγγλοι. Πόση ώρα το χειρουργείο? Εννιά ώρες. Εννιά ώρες το χειρουργείο. Ακολουθεί η μετάβαση του ασυνθένου στην εντατική. Θυμάσαι ε, όταν ξυπνήσες? Θυμάμαι αμυδρά. Ε, δεν θυμάμαι συγκεκριμένα πράγματα. Θυμάμαι... Ε, Σιγά σιγά όταν είχα αντίληψη για το χώρο στον οποίο βρισκόμουν να βλέπω διάφορα καλώδια και μηχανήματα υποστήριξης γύρω μου και να συνειδητοποιώ πως τελικά όντως είμαστε ένα τίποτα και εξαρτώμαστε από το πάτημα ενός κουμπιού ιδιαίτερα τη νύχτα που έκλειναν τα φώτα στο θάλαμο της Εντατικής ε, νομίζω εκεί ερχόμουν πιο κοντά στην πραγματικότητα και στην αλήθεια. Για το τι εστί άνθρωπο. Όταν συνειδητοποιήσει όμω ότι ξύπνησε από το χειρουργείο, δεν είναι απίστευτη η ανακούφιση. Είναι μεγάλη ανακούφιση όταν φεύγει από την εντατική και πα στον θάλαμο. Γιατί περνά το πιο δύσκολο κομμάτι, το πιο δύσκολο στάδιο ενό μεγάλου χειρουργείου. Πόσε μέρε έμεινε στην εντατική. Στην εντατική έμεινα. Α, Έμεινα μέρες γιατί είχα την ατυχία να πάθω μια επιπλοκή, η οποία ε, είναι μια επιπλοκή, την οποία μπορεί να, να, να πάθει κάποιος. Ε, είχα πάθει νεφρική ανεπάρκεια και έπρεπε να νοσηλευτώ λίγο παραπάνω στην εντατική. Ε, και στο σύνολο, ας πούμε, της νοσηλείας μου στο νοσοκομείο ε, ήταν γύρω στις 17 μέρες. Εν τω μεταξύ, η μητέρα σου... Όλο αυτό το είχε ζήσει πριν λίγο καιρό και εσύ το είχες ζήσει από την. Ανάποδη. Ανάποδη. Mm -hmm. Περίμενε εσύ εννιά ώρε για να τελειώσει το χειρουργείο τη μητέρα σου. Δεν είχα προλάβει να πάω στην Αγγλία. Α, δεν είχε προλάβει. Γιατί ήμουν Κύπρο, α, mm -hmm. δούλευα. Ε, όμω πήγα λίγε μέρε αργότερα. Πριν φτάσουμε όμω στην εγχείρηση, ε, υπάρχει η, η διαδικασία, όπω είπε, τη αναμονή. Γιατί μπορεί να μην βρεθεί η δότη. Πόσο καιρό περιμένατε στο σπίτι που είπες ότι μένατε στην Αγγλία, στο Birmingham; Πριν από την μεταμόσχευση ε, είχα σχεδόν ένα εξάμηνο και κάτι. Στο σπίτι, όχι στο νοσοκομείο. Στο σπίτι, στο νοσοκομείο δεν περιμένεις. Και τι κάνατε. Είσαι στο σπίτι, ε, α, εφόσον ολοκληρωθούν οι, οι προμεταμόσχευτικοί έλεγχοι <gam up> και περιμένεις να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και γιατί να μην είσαι στην Κύπρο και να σε πάρουν και να πας. Γιατί έχεις ε, μερικές ώρες ε, για να πας στο νοσοκομείο, για να λάβεις το μοσχεύμα, να προετοιμαστείς και να μπει στο χειρουργείο. Ε, είναι μοσχεύματα τα οποία δεν αντέχουν ε, πάρα πολύ ώρα εκτός του ακριβώς της συσκευασίας που, που λάβουν. Ναι. Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω, δηλαδή αυτό το εξάμεινο... Ε, κανονικά, ξέρω εγώ, πήγαινε βόλτε, έβλεπε τηλεόραση, διάβαζε βιβλία. Πώ περνούσε. Είχα προσαρμόσει τη ζωή μου σε ένα εγγλέζικο στυλ. Ναι. Παρέα ναι. με του ανθρώπου τη παροικία. Ε, πήγαινα στην αστεία των Κυπρίων, στον Άγιο Λουκά. Ήταν στιγμέ που θα μπορούσε να μπει κάποιο ότι ήσουν χαλαρό. Αλλά τίποτα δεν μπορούσε να απομακρύνει το μυαλό σου από τη σκέψη mm -hmm. ε, του ερωτήματος Πότε, πώς, κατά από ποιες συνθήκες, θα τα καταφέρω, δεν θα τα καταφέρω. υπήρχε ναι. μια κυκλοθυμική συμπεριφορά α, που είναι φυσιολογικό μέσα μου, χωρίς να την εξωτερικεύω, ενώ ένιωθα ότι ναι, θα τα καταφέρω, θα πω καλά, θα βγω νικητή. Έλεγα, μήπω, είναι ανθρώπινα όλα αυτά. Και Όμως ο άνθρωπος βρίσκει τον τρόπο να, να πιάνεται από κάπου και να τα καταφέρνει και να προχωρά. Για άλλου είναι ένα καλό βιβλίο, ε, είναι μια ενασχόληση όπως ο αθλητισμός, για άλλου είναι η πίστη, η προσευχή. Υπάρχει ο τρόπος. Το επάγγελμα σου υπήρχε, δηλαδή έβλεπες τηλεόραση, διέβαζες εφημερίδες, sites, υπήρχε το δημοσιογραφικό. Ή υπήρχε, δεν... πάντα, το υπήρχε πάντα το δημοσιογραφικό. Αυτό δεν φεύγει ποτέ. Ε, δηλαδή πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά το, το, το χούι ναι. Και έξι ναι. μήνες πέρασαν για το τηλεφώνημα Έξι μήνες Στην περίπτωση της μητέρας σου πόσο καιρό περίμενε Ήταν κάπου εκεί, δεν mm. θυμάμαι ακριβώς ήταν κάπου εκεί. Είναι με σειρά δηλαδή προτεραιότητα. Είναι ανάλογα με την ομάδα αίματο. Α. Ε, είναι ανάλογα με την ομάδα αίματο και ναι, με την, ε, με την κατάσταση του κάθε ασθένους και τότε παίρνει ε, και την βαθμολογία σε εισαγωγικά στη σειρά ε, για να μην τεθεί σε κίνδυνο υγεία σου. Και ε, παίρνει το τηλεφώνημα, εσύ το απάντησε. Ναι, εγώ το απάντησα. Και Δεύτερο. τι σου είπανε. Μου είπαν ότι γεια σα κύριε Κυπριανού. Είμαστε από το νοσοκομείο. Να, ήταν νωρί το πρωί. Μόλι τύψω τηλέφωνο, ήξερα ότι αυτό, αυτό που περίμενα είναι κάπου εκεί. Έρχεται. Πρέπει να έρθει στο νοσοκομείο σε μία ώρα. Υπάρχει πιθανό ζώτη. Πάγωσα. Ενώ ήταν αυτό που περίμενα, στα πρώτα δευτερόλεπτα δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Ε, νιώθεις παράξενα νιώθεις χαρά, νιώθεις αγωνία νιώθεις φόβο ε, και μετά ε, ενημέρωσα τους δικούς μου ότι πρέπει να πάω στο νοσοκομείο πήρα ταξί κατέβηκα, ξεκίνησαν οι διαδικασίες ήρθαν κάποια παιδιά μαζί μου που περίμεναν για αυτή να με στηρίξουν, κάποιοι φίλοι και πάλι από την παρικία. ε, και ξεκίνησε η διαδικασία. Τελικά το μοσχεύμα δεν ήταν καλό και μετά από δύο ώρες μου ανακοίνωσαν οι γιατροί, οι συντονιστές μεταμοσχεύσεων ότι λυπούμαστε, Τε, τελικά δεν ήταν αυτό που θα θέλαμε για σένα γιατί είσαι νεαρός και θέλουμε να σου δώσουμε ένα καλό μοσχεύμα και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα. Του ευχαρίστησα. Και έφυγε. Και έφυγα. Δεν στεναχωρέθηκα. Ε, μπορώ να σου πω ότι το δέχτηκα όχι με χαρά, αλλά με πολύ θετική στάση. Γιατί θεώρησα ότι όλο αυτό που βίωσα, αυτό το τρίωρο, μέχρι να μου πότε, πώς θα γίνει και κάτω από ποιες συνθήκες, ήταν μια άσκηση ετοιμότητα. Μια, μια πρόβα. Για να είμαι πιο έτοιμο την επόμενη φορά. Η οποία σε πόσο καιρό ήρθε. Δεν άργησε. Μετά από τρει μέρε. Ήταν πολύ, πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Γιατί ε, η ομάδα αίματο μου είναι ΑΒ θετικό. Η δική μου ομάδα αντιστοιχεί στο 3% του αγγλικού πληθυσμού. Άρα οι πιθανότητε να βρεθεί συμπατό δότη και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα ήταν πάρα πολύ λίγε. Ε, το καλό ήταν ότι δεν υπήρχε άλλος στη λίστα να περιμένει Από ΑΒ Από ΑΒ Λόγω ακριβώς αυτού του μικρού ποσοστού στον αγγλικό πληθυσμό Και βρέθηκε σύντομα δότης Και τότε τα πράγματα πήγε, πήραν την πορεία τους Σταύρο θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα Και σε λίγο και πάλι μαζί τέτα τέτ Με τον Σταύρο Κυπριανού Ξαφνικά γυρίζει ο κόσμος μου ανάποδα, μέσα σε μία μέρα. Δεν, δεν ήξερα τι μου συνέβαινε πραγματικά, είναι φρικτή η πόνη. Αποχαιρετούσα τον κόσμο για πρώτη φορά, χωρίς να ανανεώσω το ραντεβού μου για την επόμενη σεζόν. Ήταν πολύ δυσάρεστο για τη μητέρα μου και για τον πατέρα μου ε, να βιώσουν την ίδια δοκιμασία για το παιδί του. Κι η ώρα που, που πήγαινα στο χειρουργείο είναι σαν μία απίστευτη δύναμη μέσα. Έχω αντιληφθεί, καταλάβει πλέον από πρώτο χέρι ότι τη μεταστροφή του ο κάθε άνθρωπος σε κάτι καλύτερο την οφείλει πάντα σε μία δοκιμασία. Δεν φοβήθηκα ότι θα πεθάνω. Ε, απλά διαρωτήθηκα αν άξιζα να ζήσω μέσα από τον θάνατο ενός άλλου ανθρώπου. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας τέτα τέτ με τον Σταύρο Κυπριανού. Σταύρο, φαντάζομαι ότι η ταυτότητα του Δότη σου έγινε γνωστή. Η ταυτότητα του δότη δεν γίνεται ποτέ γνωστή στον λήπτη. Το απαγορεύει η νομοθεσία ναι. και στην, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, και στην Κύπρο το ίδιο, για ηθικούς κυρίως λόγους και για να μην αναπτυχθεί η συναισθηματική σχέση μεταξύ των δύο οικογενειών. Όμως, όταν α, ο λήπτης επιθυμεί να γνωρίσει την οικογένεια του δότη του, και αν ο σκοπό για τον οποίο επιθυμεί να γνωρίσει την οικογένεια του δότη του είναι πάνω από την νομοθεσία, όπως για παράδειγμα καλή ώρα η ενημέρωση του κόσμου για τον ιερό αυτόν σκοπό της, ιερα... της δωρεά οργάνων, τότε σου δίνεται η δυνατότητα, στέλνεται ένα αίτημα στην οικογένεια μέσω του NHS, στην συγκεκριμένη περίπτωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αγγλίας, και τότε να βγείτε στην οικογένεια να ανταποκριθεί. Δεν το έκανα ακόμη, όμως το συζήτησα με τους μεταμοσχευτές στην Αγγλία. Ε, τους είπα ότι θα ήθελα σε κάποια φάση να γνωρίσω την οικογένεια του δότη μου, γιατί πέρα από το βιβλίο σκέφτομαι πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνω και ένα ντοκιμαντέρ και το οποίο θα ήθελα να το ξεκινήσω ακριβώς με την σκηνή που γνωρίζω την οικογένεια του δότη. Άρα... Δεν ξέρει αν ήταν άντρα ή γυναίκα. Ήταν άντρα. Σου, σου δίνεται μόνο Α. το φύλλο, η ηλικία, ηλικία και ο λόγο θανάτου. Ήταν 50 χρονών. Και ο λόγο θανάτου. Εγκεφ, εγκεφαλική αιμορραγία. Μάλιστα. Νομίζω ότι επειδή έχω δει διάφορα ρεπορτάζ που γνωρίζονται οικογένειε ε, που έχουν δώσει όργανα των παιδιών του. Με αυτού που ζουν με τα όργανα των παιδιών του, ότι γίνεται. Γίνεται ε, μετά από έτοιμα από mm. του λήπτη και αν υπάρχει κοινή συνένεση, τότε προχωρεί η διαδικασία. Ένιωσε ποτέ μέσα σε αυτή τη διαδικασία άτυχο και να πει γιατί σε μένα να συμβεί αυτό, Στην αρχή, όχι άτυχος δεν ένιωσα. Mm -hmm. Αλλά είναι φυσιολογικό στην αρχή να διαρωτά τι είναι αυτό που με βρήκε. Ε, θα είχα όλα και τώρα πού πάω να μπλέξω, γιατί... Αλλά ήμουν τόσο αφελής που δεν γνώριζα ότι στη συνέχεια αυτό που με βρήκε θα ήταν ε, η ευκαιρία που θα μου έδινε η ίδια η ζωή για να αλλάξω, για να γίνω καλύτερος ως άνθρωπος, για να βιώσω τον πόνο, να, μακα... να μαρακώσει η ψυχή μου και να δω τα πράγματα μέσα από ένα διαφορετικό φακό. Και έχω αντιληφθεί, έχω καταλάβει πλέον από πρώτο χέρι ότι τη μεταστροφή του ο κάθε άνθρωπος σε κάτι καλύτερο την οφείλει πάντα σε μία δοκιμασία. Χωρίζεις τη ζωή σου στο πριν και το μετά. Όχι. Ε, βλέπω μόνο το σήμερα. Το πριν θεωρώ πως... Α, σου δίνει πόνο. Σε στεναχωρεί ε, Γιατί το, το πριν δεν είναι μόνο καλέ στιγμές, είναι και κακές στιγμές. Ε, βλέπω το σήμερα, θέλω να ζω όσο πιο ζωντανά και παραγωγικά το σήμερα. Με ενδιαφέρει το αύριο, όμως δεν αγωνιώ για το αύριο. Ε, άρα είμαι στο σήμερα και... Τίζοντας ένα καλύτερο σήμερα, σίγουρα βάζω τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο. Όταν α, πήγαινες στον Πέρμιχα, όταν περίμενες για τη μεταμόσχευση, και ήσουν μόνος σου, σκεφτόσουν ποτέ, εάν δεν τα καταφέρεις, σκεφτόσουν ποτέ τον θάνατο, σίγουρα, το φιλοσοφούσες. Ο φόβος του θανάτου πάντα σε επισκέπτεται, ιδιαίτερα τις στιγμές που είσαι μόνος σου, που ίσως να μην είσαι πολύ καλά ψυχολογικά, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ε, όμως, όσες πιο πολλές φορές σε επισκεφτεί αυτός ο φόβος, τόσο πιο ε, καλά θα μπορέσει να το διαχειριστείς και θα συμβιβαστείς με την ιδέα αυτή ε, και θα παλέψεις με αυτή την ιδέα. Εγώ νομίζω ότι ε, δεν φοβήθηκα ότι θα πεθάνω. Ε, απλά διερωτήθηκα αν άξιζα να ζήσω μέσα από τον θάνατο ενός άλλου ανθρώπου. Και ήταν κάτι που με απασχολούσε και το υπέβαλα ως ερώτημα στους συντονιστές μεταμοσχεύσεων ε, οι οποίοι μόλις άκουσαν αυτή μου την την σκέψη, με σταμάτησαν και μου λένε, όπα, μην προχωρήσεις. Υπάρχει λόγος να σκέφτεσαι αυτό. Σήμερα εσύ είσαι εδώ, γιατί ο Θεός επέλεξε να βιώσεις αυτή την εμπειρία μέσα από αυτήν την σκοπιά. Αύριο μπορεί εσύ να βρεθείς στην αντίθετη πλευρά. Άρα σήμερα θα σκέφτεσαι ότι θα βιώσεις αυτή τη δοκιμασία μέσα από αυτήν τη σκοπιά και ο άνθρωπο που θα σου δώσει ζωή όταν θα βρεθεί, να ξέρει ότι είναι με τη δική του συγκατάθεση. Είναι πολύ σημαντικό ε, ο κόσμο να γνωρίζει, Τάσο, ότι ε, η μεταφανάτια δωρεά έρχεται, συμβαίνει, όταν κάποιο πλέον είναι νεκρό. Όταν διαγνωστεί ω εγκεφαλικά νεκρό. Και ο εγκεφαλικό σάνατος είναι ο απόλυτο θάνατο του ανθρώπου. Ε, ε, όταν κάποιο μεταφερθεί σε μια μονάδα εντατική θεραπεία και ακολουθηθούν κάποια πρωτόκολλα ε, μέσα από μια ομάδα γιατρών, δηλαδή γίνουν ε, κλινική εξέταση, τεστ άπνοια, να αφαιρεθεί δηλαδή ο από τον ασθενή και διαπιστώσουν ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός, δεν υπάρχει επιστροφή γιατί έχει καταστραφεί πλέον ε, το στέλεχος του εγκεφάλου που είναι λίγο πολύ όπως το σερβερ που δίνει εντολές που ελέγχει τη λειτουργία της αναπνοής, της αρτηριακής πίεσης, της αντίληψης, της συνείδησης. Όταν καταστραφεί αυτό, τότε δεν υπάρχει επιστροφή. Απλά θα διατηρηθεί μηχανικά αυτός ο άνθρωπος και σε δύο-τρεις μέρες θα καταλήξει με τον αναπνευστήρα. Υπάρχει όμως σαφή διάκριση και είναι εδώ που τα συγχύζει ο περισσότερος κόσμος λόγω δικαιολογημένα λόγω του ότι ε, δεν υπάρχει επαρκή ενημέρωση γι' αυτό. Ε, υπάρχει μια σύγχυση όσον αφορά ε, την φυτική κατάσταση ε, και είναι σαφής η διάκριση μεταξύ των δύο, του εγκεφαλικού θανάτου και της φυτικής κατάστασης. φυτικής Ναι, της κατάστασης κόμματος δηλαδή. Mm. Άλλο εγκεφαλικός θάνατος και άλλο κόμμα σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση της φυτικής κατάστασης του κόμματο δηλαδή έχει καταστραφεί μόνο ο φλοιός του εγκεφάλου μια δομή του εγκεφάλου μπορεί να ξυπνήσει δηλαδή θα ξυπνήσει σίγουρα σε κάποια φάση μπορεί να έχει μειωμένη αντίληψη μπορεί να η προσοχή του να μην η ομιλία του να έχει χαθεί όμως δεν είναι νεκρός αναπνέει από μόνο του και ζει κανονικά γιατί υπάρχει λοιπόν αυτή η φοβία και η επιφύλαξη α, για τη δωρεά οργάνων. Γιατί στο άκουσμα της δωρεάς οργάνων πάντοτε βάζουμε την θέση μας στη θέση του δότη και όχι του λήπτη. Ε, ενώ α, η στατιστική πιθανότητα να δεχθούμε εμείς ήδη κάποιο μόσχευμα σε κάποια φάση της ζωής μας είναι πολύ μεγαλύτερη από το να δώσουμε. Οπότε φοβάται ο κόσμος λόγω άγνοιας, και λόγω λανθασμένη αντίληψη. Πριν την περιπέτειά σου το είχε σκεφτεί, φαντάζομαι σε όλε αυτέ τι εκπομπέ που είχε κάνει, θα είχε θέμα συζήτηση ή ρεπορτάζ, τη δωρεά οργάνων. Ε, το είχε σκεφτεί πιο βαθιά, ή ήταν κάτι Όχι. σαν αυτά που περνάνε δίπλα μα. Ήταν μια τυπική ιστορία. Αν και είχα ασχοληθεί στην, στην εκπομπή, με τη Σταυριανή, χωρίς να είμαστε τότε συμπαρουσιαστέ, είμαστε μόνο φίλοι, μέσα από κάποιες ιστορίες που μου είχε φέρει η Σταυριανή, ασχοληθήκαμε, ε, προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο στο μέτρο του δυνατού, αλλά γυρίσαμε σελίδα, πήγαμε σπίτι μας, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, mm. δεν πίστεψα ότι θα με αφορούσε ποτέ μια τέτοια ιστορία. Είναι φυσιολογικό, δηλαδή, εγώ άτρωτος, ας πούμε, ο δυνατός να θέλω μεταμόσχευση, είναι αυτό που πρασκεφτόμαστε, ότι κάποια στιγμή, μηγακό θα χρειαστούμε να νοσηλευτούμε, θα χρειαστούμε, ξέρω εγώ, μια βοήθεια και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τη δεχτούμε. Άρα στον κόσμο τι λες, ότι ε, η δωρεά οργάνων πρέπει να γίνει ε, κάτι σύνηθες, Όχι, με, όχι εγώ ψήφι. λέω στον κόσμο ότι θα πρέπει να ενημερωθεί, για τη σπουδαιότητα αυτής της πράξης ε, να διαβάσει, να δει, να ακούσει και αν πιστεί ότι είναι μια πράξη που τον εκφράζει, γιατί όχι, ε, λίγο πριν φύγει να προσφέρει ζωή. Ε, έχει συγκεκριμένη θέση και η Εκκλησία, χωρίς να την εκφράζει επίσημα, Uh, λέει ότι είναι μια πράξη αυτοθυσίας η δωρεά οργάνων, Γιατί είναι αυτοθυσία να σώζεις συνανθρώπους σου όταν εσύ ξέρεις ότι πλέον δεν σώζεσαι. Και είναι πολύ σημαντικό όταν ενημερωθούμε να δηλώσουμε υπάρχει συγκεκριμένος φορέας στο Υπουργείο της Υγείας, το μεταμοσχευτικό Συμβούλιο μπορεί να γίνει και διαδικτυακά θα να μας πάρει δύο-τρία λεπτά από τη ζωή μας, εάν και εφόσον το αποφασίσουμε, να δηλώσουμε τη συγκατάθεσή μας. Τι από θέματα ψυχής πιστεύεις ότι χρειάζεται ένας γονιός για να δώσει τη συγκατάθεσή του, για να γίνει δότης οργάνων το παιδί του που πεθαίνει ή ένας σύντροφος, ένας σύζυγος, μία σύζυγος για τον σύντροφο ή τη σύντροφο. Είναι μεγαλείο ψυχής. Είναι την ώρα του πόνου και της οδύνης να δίνεις τη συγκατάθεσή σου, τη συγκατάθεση σου, ω σγονιός ε, μέσα από το παιδί σου να ζήσουν άλλοι οκτώ συνάνθρωποι σου ε, και να γεφυρώσεις με αυτόν τον τρόπο τη ζωή με το θάνατο. Ε, νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο μεγάλη μορφή αγάπης. Ε, την ώρα, επαναλαμβάνω, του πόνου, να βλέπεις το δικό σου το παιδί, το δικό σου τον άνθρωπο να φεύγει, εσύ τόσο μεγαλόψυχα να δίνεις μια δεύτερη ευκαιρία σε ανθρώπους που υπό διαφορετικές συνθήκες θα έφευγαν. Πώς ήταν η επιστροφή σου στην Κύπρο? Ε, ο τύπος του αεροπλάνου. <laughs> Όχι, δηλαδή ήρθες μαζεμένο, εξαντλημένο ή ήρθε έτσι. Ήρθα. με φτερά στα πόδια. Ήρθα. Εντάξει, πολύ αισιόδοξο ότι ξεκινά μια καινούρια ζωή. Αλλά αυτή η ηρθε ετσι με φτερα στα ποδια ηρθα πολυ αισιοδοξο οτι ξεκινα μια καινουρια ζωη αλλα αυτη η αισιοδοξια μου δεν κράτησε πάνω από 20 μέρες. Γιατί? Γιατί ενώ ξαφνικά γιόρταζα την επιστροφή μου, ήρθε μια δεύτερη καταιγίδα. Μια σοβαρή επιπλοκή, η οποία με οδήγησε ξανά στο αγαπημένο μου νοσοκομείο ε, και εκεί έπρεπε να χειρουργηθώ ξανά. Μια πολύ σοβαρή επιπλοκή που θα μου στήχιζε ακόμα και τη ζωή μου. Μεταφέρθηκα μια rambulance από την Κύπρο ε, και πήγα στην, στην Αγγλία μέσω ονειρενβέργης. Είχε Πρόβλημα ο οργανισμό σου να το, το δεχτεί. Το μόσχευμα δεν είχε κανένα απολύτω πρόβλημα. Απλά ε, έτυχε να ζήσω ακόμη μια επιπλοκή τη μεταμόσχευση που συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια. Απλά πρέπει να ζήσω και αυτή να την γράψω στο, στο, βιβλίο. στο βιβλίο. Λοιπόν, ε, και έπρεπε να μου ξανα. Να, εντάξει, να μην χρησιμοποιήσω του ιατρικού όρου, έπρεπε ε, να τύχει χειρισμού από του ειδικού. Πάλι ένα μεγάλο χειρουργείο. Επέστρεψα μετά από δύο μήνες ε, με τουλάχιστον 20 κιλά πιο κάτω, ε, αλλά αυτή τη φορά ε, ήξερα, ένιωθα ότι είχαν τελειώσει όλα. Στην εκπομπή, στο ΡΙΚ, στον αέρα, πότε γυρίσες. Ε, αρχές του Νοέμβρη του 2015. Και πώς ένιωσες την πρώτη μέρα που είπες και πάλι καλή σας μέρα ένιωθα ότι επέστρεφα νικητής από τον πόλεμο. Πραγματικά με όλα αυτά που βίωσα ε, ένιωθα να κουβαλώ μαζί μου τη δύναμη που μου έδινε η αγάπη του κόσμου γιατί ε, δεν σταματήσα να λαμβάνω μηνύματα, ευχές, την αγάπη της οικογένειας και των φίλων μου που έκαναν τη διαδρομή αγγλια Λαγκαντάμια Τρόβολο. Ε, ο Λόρι, α πούμε, ήρθε, ξέρω εγώ, δέκα φορέ. Κάναμε και θεατρική παράσταση στον Πέρμικα. Ναι, κάπου το διάβασα. Ανεβάσαμε αυτό. μαζί με τον Λόρι, τον Μάριο, ε, την Μαρία την Μαστρίδου, τον Φόρη, τον Γεωργίδη. Το δεν βλέπω, δεν ακούω, δεν μιλάω. Ε, οπότε, όταν με ρώτησε προηγουμένω τι έκανε όλο αυτό το διάστημα, ε, παράλληλα προετοίμαζα και μια θεατρική παραγωγή. Μάλιστα. Η Σταυριανή επειδή αναφέρθηκε πριν α, στη, στην παρουσιάστρια σου, πώ σου στάθηκε όλο αυτό το καιρό, Έβγαινε στην εκπομπή, κάλυψε το κενό σου. Είστε τόσο φίλοι και τόσο δεμένοι που φαίνεται αυτή η χημεία και είναι συστατικό τη επιτυχία τη εκπομπή. Ε, πώς πώ ήταν η δική τη παρουσία σε όλη αυτή τη δοκιμασία σου, Η Σταυριανή είναι μια έντονη προσωπικότητα. Είναι. και απίστευτα αποθέματα αγάπης ε, και προς τους φίλους τη αλλά και προς άγνωστους. Δηλαδή, μπορεί να την μοιάσει κάποιος η ώρα που δεν να σου πει για το Στάτροι μου, είμαι στη μέση του πουθενά». Είναι να κανονίσει, να πάει βρει τρόπο να τον μαζέψει. Ναι. Δηλαδή, είναι τόσο... Ε, Σκέφτομαι μαζί μας που είμαστε ε, φίλοι και γνωστοί από το 2001 ε, που ουσιαστικά ανέλαβε τα εννιά της εκπομπής μετά την ε, δική μου απουσία ενώ ότι ήταν, ε, ήταν αυτό που έκανε και σε συγκίνησε έτσι πολύ. Φαντάζομαι έκανε πολλά, αλλά Καχάς αυτό το... έκανε ένα τεράστιο αγώνα στην Κύπρο για να δοθεί το φάρμακο, η νέα θεραπεία, στους νέους φορείς της ασθένειας. Ε, σε έναν αγώνα που βγήκε μπροστά η Σταυριανή, ε, ένας ε, φίλος και αδερφός ασθενής, ο Ευγένιος, ο νυν υπουργό εξωτερικών και οφείλουμε να το πούμε ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης ε, και ε, ουσιαστικά με αυτή της την κίνηση ε, βοήθησε πάρα πολύ ε, τους ασθενείς ε, στην φάση που βρίσκονται σήμερα. Τι έκανε ο Νίκος ο δηλαδή? Βασικά τώρα για να, για να γίνει κάτι στην Κύπρο, πρέπει να το ζητήσει ε, σε ένα μεγάλο βαθμό. Δηλαδή για τα αυτονόητα, μιλάμε για ένα φάρμακο που κοστίζει. Όμω μπροστά στην αξία τη ανθρώπινη ζωή δεν μπαίνει. Και επειδή ήταν καινούριο φάρμακο, έπρεπε να τρέξουν κάποιε διαδικασίε, να ενεργοποιηθούν και να γίνουν πρωτόκολλα πιο άμεσα mm. κτλ. Ήταν τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο, απλά ε, μεσολάβησε με την καλή έννοια ο άνθρωπο μέσω της Ταυριανής για να, για να ακουστεί η φωνή των ασθενών πιο ψηλά. Σε παίρνουν τώρα τηλέφωνο διάφοροι ασθενείς της ίδιας ασθένειας... ...για να σε ρωτήσω. Βεβαίως. Με παίρνουν ασθενείς. <ΛΣ> ε, θα σου πω ότι ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον ένα με δύο <ΛΣ> τηλεφωνήματα ή μηνύματα ε, είναι στην ημερήσια διάταξη και ο λόγος είναι η αγωνία των ασθενών από την απουσία υπατολογικής κλινικής. Κλινικής αναφοράς δηλαδή για τις χρόνιες υπατικές παθήσεις. Τόσο δύσκολο δηλαδή είναι να γίνει πιστεύει στην Δεν ξέρω προσπάθεια. που κολλά. Γίνεται στο 2020, στην εποχή της εξειδίκευσης, η μεταμοσχευμένη ασθενή ύπατος, η χρόνια ασθενή από υπατικές παθήσεις να παρακολουθούνται από μη ειδικού και μάλιστα εκτός πρωτοκόλλων γίνεται αυτό το πράγμα ή να χρειαστεί να νοσηλεύονται σε κάποιο νοσοκομείο και να νοσηλεύονται αντί σε μια κλινική καθαρή σε εισαγωγικά, χωρίς μικρόβια ή ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο των λοιμόξεων και των μικροβίων να νοσηλεύονται στην αιστεία των μικροβίων που είναι ένα άλλο τμήμα, ένα παθολογικό τμήμα και δίπλα από ασθενείς που αντιμετωπίζουν άλλες λοιμόξεις, δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο αυτό. Γιατί να γίνεται στην Κύπρο. Μια και το πες αυτό, Σταύρο. Τι έκανες ε, όταν ήρθε η πανδημία του κορονοϊού και η καραντίνα. Είδαμε ότι έφυγες από τον αέρα. Είπε στην αρχή της εκπομπής ότι είσαι ευπαθής ομάδα, φυσικά. Ε, πόσο σε τρόμαξε ε, αυτή η πανδημία. Ήθελα να συμπεριφερθώ υπεύθυνα για να προστατέψω ε, τον εαυτό μου. Ε, οπότε κλείστηκα στο σπίτι. Αποφάσισα να γίνω ο Σταύρος ο έγκλειστος. Σε τρόμαξε όμως αυτό, ήθελες να είσαι ασφαλής ή ε, το έκανε και για τους άλλους. Ή ήταν οι, οι οδηγίες οδηγίε των γιατρών σου... Δεν μπορούσα να έβγαινα πούμε, στον αέρα, στον, αέρα, να, έλεγα στον κόσμο, ξέρετε, ε, μείνετε σπίτι, συμπεριφερθείτε υπεύθυνα, ιδιαίτερα για ευπαθείς ομάδες και εγώ να ήμουν εκεί, ε, 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 εφόσον είχα γνωστοποιήσει το θέμα μου και το πρόβλημά μου. Τούτο είναι το ένα. Το δεύτερο, ναι, ήθελα να προστατευθώ. Ε, 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 είναι ένας ιός, ο οποίος είναι αγνός του ταυτότητα σε ένα μεγάλο βαθμό, είναι λυπή η βιβλιογραφία, η συμπεριφορά του ιού, ε, ήδη ήμασταν στην αρχή, αρχέ του Μάρτη, δεν ξέραμε και πάρα πολλά, ε, οπότε ε, αυτό έπρεπε να κάνω. Στη συνέχεια πήρα και μια επιστολή από το Ηνωμένο Βασίλειο, που μου έλεγε ότι θα πρέπει να είσαι σε αυστηρό περιορισμό ε, μέχρι το τέλο του Ιούνιου. Μέχρι το τέλο του Ιούνιου. Εάν χρειαστεί οτιδήποτε, μην τολμήσει να βγει από το σπίτι, θα μας πάρει τηλέφωνο και θα σε βοηθήσουμε. Θεωρούσαν ότι έμενα ακόμη στην Αγγλία. Ε, γιατί το σύστημα, το μηχανογραφικό σύστημα του NHS σε αναγνωρίζει πλέον ως Άγγλο υπήκο. Mm -hmm. Και έλαβα το γράμμα στην διεύθυνση που είχα δηλώσει ε, όταν ήμουν στην Αγγλία. Λοιπόν, ε, εντάξει. Είχαν στηθεί λίγο clinics, είχε στηθεί ένα μηχανισμό ο οποίο ναι, με ενημέρωνε ότι θα έπρεπε να ήμουν στο σπίτι μέχρι το τέλο του Ιούνιου. Και πώ πέρασε στο σπίτι δύο μισή μήνε, Πολύ όμορφα, εξαιρετικά. Είδα αρκετέ ταινίε, διάβαζα, άκουγα. Ε, έβλεπα τηλεόραση. Έβγαινα για να περπατήσω μαζί με το, με το σκυλάκι μου. Όταν είχα κάτι να κάνω, μαγείρευα. Μιλούσα συνέχεια με φίλου. Ε, για τα απαραίτητα δεν πήγαινα ούτε υπηρακόρα. Ε, ερχόταν ο αδερφό μου, ο Λόρι, κάποιε φορέ ο Μάριο ο Στέλλο ε, και μου έφερναν κάποια απαραίτητα. Ε, οπότε πέρασε και αυτό. Είμαστε στην επόμενη μέρα, ελπίζω. Με τον Λόρι το λογιστήριο είναι σχέση ζωή, ε Με τον Λόρι είμαστε αδερφικοί φίλοι. Από το 2007, ε, γνωριστήκαμε στις πατάτες, κάναμε παρέα και οικογενειακή. Ε, στη συνέχεια φτιάξαμε και μια θεατρική ομάδα. Ε, ζήσαμε πολύ μεγάλες τιμές ε, και ευχάριστες αλλά και δυσάρεστες σε εισαγωγικά. Αλλά ναι, το θεωρώ σαν τον ε, ε, δεύτερο μου αδερφό. Ο κόσμος τι σου λέει όταν σε διέξω? Εντάξει, ο κόσμο έρχεται να σου μιλήσει, είναι λογικό. Μπαίνει καθημερινά τα τελευταία χρόνια σπίτι του. Ε, έχει αποκτήσει έτσι μια εντονή. Το εσύ, κατα... τι σου λέει αυτό που λέει έξω. Εσύ είσαι πιο αγαπητό από μένα. Πρέπει να το πούμε. Δεν δε, δε, είναι σχετικά αυτά που λέει. Όχι, όχι. Εσύ δεν, δε, δε, δε ξέρω άνθρωπο που να πει κακή κουβέντα για σένα. <laughs> Κάτι που δεν ισχύει <laughs> εδώ. Επίση, είσαι ο μόνο, νομίζω, δημοσιογράφο στην Κύπρο που ανάγκασε πολιτικό αρχηγό να απολογηθεί. Εντάξει, ας μη στάθουμε τώρα εδώ. Ναι, δεν είπα ε, όνομα, αλλά είναι ναι. γνωστό το... Ε, έχει υπάρχει άλλο προηγουμένο, δεν νομίζω. Τα σόγκητα. Okay. Θεωρώ ότι ε, η σχέση που έκτισα με το κοινό τα τελευταία χρόνια είναι αληθινή. Αυτό που βλέπεις στην τηλεόραση, αυτό είμαι, αυτό είμαι ουσιαστικά, αυτό πρεσβεύω, οπότε θεωρώ πως ε, ο κόσμος είναι λογικό να σου μιλήσει. Ε, Ιδιαίτερα όταν κάνει μια καθημερινή εκπομπή που ασχολείσαι και με κοινωνικά θέματα, <σχει> που δίνει βήμα στον κόσμο, που έτσι πρέπει να γίνεται. Γιατί ο δημοσιογράφο είναι πρώτα λειτουργό και μετά επαγγελματία. Άρα, νομίζω λογικό. Σταυρό μου, τώρα, ποιε είναι οι προτεραιότητε σου, <σχει> Οι προτεραιότητε μου. Θέλω να. Κοιτάζω όσο πιο μακριά γίνεται το μήνυμα ή τη σπουδαιότητα του μηνύματος της Ροριάς Οργάνων. Το βιβλίο θα το μεταφράσω και στα αγγλικά. Ε, θα κυκλοφορήσει και στην Αθήνα, στην Ελλάδα, ελπίζω, σύντομα. Θέλω να είμαι καλά στην υγεία μου, μαζί με την οικογένειά μου, τους φίλους μου. Να προσπαθώ να είμαι όσο πιο σωστό γίνεται στη δουλειά μου, με του συναδέλφου μου και να είμαστε υγιεί, τίποτα άλλο. Η μεγαλύτερη περιουσία για έναν άνθρωπο είναι η υγεία. Τα λεφτά έρχονται και φεύγουν. Έτσι, αλλιώ, όταν θα πεθάνουμε, κανένα δεν θα φέρει τον τίτλο του πλουσιότερου πεθαμένου στο νεκροταφείο όπου θα καταλήξουμε. Άρα, νομίζω ότι είναι άλλε οι προτεραιότητέ μα. Σα μας, ευχαριστώ πάρα πολύ για το απόψηνο μα, τα TED. Uh, ήταν μια εκκρεμότητα που έκλεισε. Εγώ σε ευχαριστώ. Τασούμαι για την πρόσκληση πραγματικά και σου εύχομαι κάθε επιτυχία στο... στο νέο σου βήμα. Και εύχομαι όλα αυτά που είπες να, να τα καταφέρει και το βιβλίο να γίνει best seller και στην Ελλάδα. Και πάνω απ' όλα υγεία, όπω είπε. Να είσαι καλά. Θα βρούμε και πάλι σε ευχαριστώ. Ευχαριστή και σε εσά που ήσασταν και απόψε μαζί μα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μα για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, για το τελευταίο τέτα με τον Υπουργό Υγεία Κωνσταντίνο Ιωάννου σε μια διαφορετική, πιο προσωπική συνέντευξη. Να είστε καλά. Καλό σα βράδυ.